Να εκφράσω και εγώ την οδύνη μου για το τραγικό συμβάν που συνέβη στην πόλη μας πριν από λίγες μέρες με αθώα θύματα τα οποία χαροπαλεύουν αυτή τη στιγμή. Οι σκέψεις και ευχές όλων μας είναι στους ανθρώπους αυτούς και στους οικείους τους που αγωνιούν για την ζωή των δικών τους ανθρώπων. Καταδικάζουμε αυτή την αποτρόπαια πράξη του δράστη και αποδίδουμε τον έπαινο της πράξης ηρωισμού του διευθυντή της ΔΟΗ, ο οποίος κυριολεκτικά έσωσε από βέβαιο θάνατο έναν ακόμα συμπολίτη μας. Εύχομαι και με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία σήμερα που γιορτάζει να κερδίσουν τη μάχη της ζωής που δίνουν οι συνάνθρωποι μας στο Παπα-Νικολάου νοσοκομείο, το οποίο και επισκέφτηκα χθες, ενημερώθηκα από πρώτο χέρι από τους γιατρούς. Κατάσταση είναι κρίσιμη για τους δύο. Η μία κυρία ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα. Είναι ένα ολοκληρωμένο. Αν θα θέλατε όμως, επειδή θα σταλεί αυτό το κρίσιμο και στην κυβέρνηση, να εισηγηθούμε και για τον κύριο Ποδιώτη να υπάρξει μία έφημος μνήμα και να τιμηθεί, αλλά και για τους δύο εργαζόμενους που βοήθησαν, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνω ήταν και συμβασιούχοι, που και αυτοί βοήθησαν στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού συμβάντος, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο και αυτοί να τιμηθούν, αλλά και να τους δοθεί και δυνατότητα, γιατί όχι, με μία παρέμβαση, δεν ξέρω μπορεί να γίνει αυτό, και μία τροπολογία ίσως, θα αποτελέσουν και στελέχη της εφορίας της Κοζάνης με μία μονιμοποίηση, με ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, να έχουν μία μοριοδότηση. Κυρία Σεπιλιάδου. Κυρία Πρόεδρε, είναι θλιβερό που αρχίζουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο με ένα τόσο τραγικό γεγονός, για ένα τόσο τραγικό ψήφισμα, την ανάγκη να βγάλουμε ένα ψήφισμα για κάτι που συνέβη δίπλα μας, στο σπίτι μας. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να το καταδικάσουμε. Νομίζω όμως ότι πέρα από το... Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα ακούστηκαν. Η απόλυτη καταδίκη, η συμπαράσταση στα θύματα, να ευχηθούμε να γυρίσουν οι άνθρωποι το γρηγορότερο στα σπίτια τους γεροί, να μην ξαναεπαναληφθεί αυτό. Αλλά σίγουρα αυτό δημιουργεί και μία υποχρέωση όχι μόνο στην πολιτεία, αλλά και στην αυτοδιοίκηση που ως θεσμός οφείλει και αυτή να λάβει τα μέτρα της. Αν σκεφτούμε ότι το ίδιο το κτίριο της περιφέρειας και των περιφερειακών ενωτήτων δεν έχει έστω ένα σημείο υποδοχής για να ρωτάει τον όποιο πολίτη πού πάει. Μία φύλαξη ελάχιστη. Είχαμε πάντα στην περιφέρεια φύλακες. Δεν νοείται λοιπόν και η αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει τα δέοντα και κάθε υπηρεσία τα δέοντα και φυσικά το κράτος για τις κρατικές υπηρεσίες. Οι εποχές που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τίποτε δεν δικαιολογεί τέτοια γεγονότα, αλλά πιθανό να ξαναέχουμε. Άρα δεν πρέπει να είμαστε απροετοίμαστοι. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, καθένας αυτή που το αναλογεί φυσικά από τη θέση που έχει, να προφυλάξουμε τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επιτεθεί και στους πολίτες. Βεβαίως τα συγχαρητήρια ανήκουν στον κύριο Ποδιώτη και στους δύο εργαζόμενους. Και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να πάρουμε τέτοια ψηφίσματα. Αφενός και εμείς να εκφράσουμε την θλίψη μας για το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα και να εκφράσουμε τις ευχές μας στους τραυματισμένους εργαζόμενους για γρήγορη ανάρρωση και τις ευχές μας στους οικείους της. Κύριε Πράσο, έχετε το λόγο. Ναι, θα στηρίξουμε και εμείς το ψήφισμα. Και θέλω να εκφράσω και εγώ τη συμπαράστασή μου και την αλληλεγγύη μου στα θύματα αυτού του τραγικού περιστατικού. Εύχομαι καλή ανάρρωση, να ανταπεξέλθουν από αυτό το μεγάλο κίνδυνο.